Στους 16 του κυπέλου ε προκρίθηκε ο Ανθεστίων που ξεπέρασε το εμπόδιο του θρίαμβου σε ένα από τα πιο αμφίροπα ζευγάρια της τρίτης φάσης του θεσμού. Το εισιτήριο της πρόκρισης κρίθηκε στην ημίωρη παράταση με την ομάδα του Θραψανού να επικρατεί τελικά με ένα-δύο. Συνολικά ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με λίγες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες με τις δύο ομάδες εν τέλει να μην αποφεύγουν την επιβάρυνση των έξτρα 30 λεπτών. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στο 300 λεπτό, εκμεταλλευόμενη μια στατική φάση. Ο Τρουλάκης εκτέλεσε corner από δεξιά και ο Γιούγκα με κεφαλιά από την μικρή περιοχή Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μουντράκη για το 0-1. Οι γηπεδούχοι έβγαναν αντίδραση λίγο πριν το τέλο του πρώτου ημιχρόνου, ισοφαρίζοντας με τον Κώστα Κοκκινάκη. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του κέντρου της άμυνας του αντιπάλου, στέλνοντας εύκολα την μπάλα στο βάθο της εστίας για το 1-1. Το δεύτερο 45 λεπτό δεν έκρυβε μεγάλες κινήσεις παρά την προσπάθεια της ομάδα της ανάληψη να πιέσει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση όπου ο Μπερνίκου είχε την λύση για τον Αθεστίωνα στο 97. Ο 24χρονος επιθετικός σκόραρε μετά από γρήγορη ανάπτυξη και τελική ασίστα από τον Κουτάντο με το 1-2 να διατηρείται ως το τέλος και να δίνει την πρόκριση στην ομάδα του Γιώργου Βλατά.